Που η αίθουσα κι άλλη μια φορά είναι γεμάτη, είναι η πέμπτη φορά που η αίθουσα είναι γεμάτη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι πολύ εκπαιδευτική εδώ, γιατί συνήθως εμείς εκπαιδευτικοί δεν πάμε σε εκδηλώσεις. Και χαίρομαι γιατί εδώ υπάρχουν και τρεις πρώην διευθυντές σχολείων, ο κ. Γιανακόπουλος, η κυρία Νικολάου και η κυρία Μαρτσελιώτη. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση του Δημήτρη Ψαθά. Αναλυτικότερα θα σας πει η κυρία Δημοπούλου, η οποία εργάστηκε μαζί με την κυρία Μιχαλακοπούλου στη διασκευή του έργου. Τα παιδιά τον Οκτώβρη παλεύουν τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά για να παρουσιάσουν αυτό που θα δείτε σήμερα. Το τελευταίο καιρό, θα έλεγα τον τελευταίο μήνα, έφευγαν από εδώ 12 το βράδυ και δεν έχουν χάσει ούτε μία διδακτική ώρα. Έχουμε κάνει ένα ωραίο ταξίδι με τα παιδιά αυτά, θα κάνετε κι εσείς μία μισή περίπου ώρα ένα ωραίο ταξίδι. Να τα κρίνετε ποιηκώς. Έχουν κερδίσει πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό το ταξίδι και εσείς δεν έχω φωνή. Ράβη, δεν έχω φωνή. Ακούγεσαι πια σήμερα. Μας πληθώσει και εύχομαι σε όλους καλή θέαση. Σας αφήσουμε να δείτε το έργο. Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη θεατρική μας παράσταση που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος της αισθητικής αγωγής. Κόντρα στη μιζέρια της εποχής, τολμήσαμε να παρουσιάσουμε μία κωμωδία «Η Θέμης έχει κέφια» του Δημήτρη Ψαθά που θα παρακολουθήσετε. Το στήσιμο της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετέχουν 40 παιδιά. Υπήρξε μοναδική εμπειρία, μάθημα ζωής, τόσο για τα παιδιά όσο και για μένα. Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία τους, τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες και τη δημιουργικότητά τους. Τα βοήθησε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν δυσκολίες που τα απασχολούν και τα βασανίζουν, όπως η υπερβολική συστολή, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και άλλα προβλήματα της εφηβείας. Από τις πρόβες μέχρι και την ολοκλήρωση της θεατρικής παράστασης, τα παιδιά κατέκτησαν πράγματα που με κανένα άλλο μέσο δεν θα μπορούσαν να κατακτήσουν, όπως σωματικό έλεγχο, αυτοπειθαρχία, τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της ομαδικής δημιουργίας και τη μεγάλη ευχαρίστηση της αποδοχής τους από το κοινό. Θα παρακολουθήσετε με τη σειρά που ακολουθούν τα ακόλουθα ευθυμογραφήματα. Σαμψόν και Δαλιδά, Δαχτυλίδη, Άγγελος, Σελήνη του Μέλητος και το δράμα του Υποβολέα. Θέλω από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω τη φιλόλογο Ματίνα Μιχαλακοπούλου, η οποία κάποια στιγμή στις αρχές του έργου ήρθε και μας πλαισίωσε και με τις σκηνοθετικές της παρεμβάσεις έκανε το έργο μας ακόμα καλύτερο. Η κυρία Ματίνα. Σου
πράγμα. Παρακαλώ, χωρίς σχόλιο. Ας προσέλθει και η κατηγορουμένη κυρία Λίτσα Πάστα. Ήταν η Δαλιδά, μια Δαλιδά όμως εντελώς διαφορετική από εκείνη που μας μετέδωσε η βιβλική παράδοση. Ντάλι, τι είναι αυτό, πώς και κουρεύεσαι. Άστο, θα τη σε μένα. Παρούσα κυρία Πρόεδρε. Εσύ είσαι η Λίτσα Πάστρα. Εγώ ήμουν να μην έσωνα. Ετών 25. Καλά, 27. Ετών λέω. Καλά, δεν χρειάζεται και κλείσε μου, δεν μην έσω παραπάνω. Καλά, καλά. Καθίστε σας παρακαλώ. Ευχαρίστως. Βρίσκονται σήμερα στο δικαστήριο, ύστερα από μήνες που έκανε ο κ. Αριστίδης στην κυρία Λίτσα, υποστήριζοντας πως αυτή και τα φάρμακά της έφταναν για τη σημερινή του φολάκρα. Η κυρία Χρυσοπηγή Αγγελοπούλου, η κυρία Δάφνη Πετροπούλου, δικηγόρος της κυρίας Λίτσας και του κύριου Αριστίδη, βρίσκονται σήμερα εδώ. Εδώ, κυρία Πρόεδρε. Παρούσε, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ροδανέ, οργίζεσαι να είπες την αλήθεια και μόνον αυτή. Σας ακούω. Τι βλέπω αυτή, κυρία Πρόεδρε. Τι βλέπω, και λοιπόν. Το βλέπω για καθόλου χάλι. Το βλέπω και αυτό, ένα άνθρωπε μου, τελείωνε. Πάσε καλό σου. Λοιπόν, εγώ είχα μαλλιά. Σαν τα μαλλιά του κλειπίδα. Να, δεν ήταν τίποτε μπροστά στα δικά μου τα μαλλιά. Δεν λέω πως τα μαλλιά είναι η ζωή του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, κάτι είναι. Με πήρε στο λαιμό της, με τα φάρμακά της. Διότι δίθεν πιάνει φάρμακα και παίρνει κι άλλους στο λαιμό της. Απατεώνησα, λέει το φλιτζάνι σου λέει. Ρίχνει τα χαρτιά σου λέει. Κάνε το κακό το μάτι, κάνε και τη μαμή. Τι μαμή ποτές! Πόρτισε παιδί μου, σου έδωσε το λαγό. Μα λίγο σεβασμός και στο δικαστήριο πια. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια, όχι σε καφενεία και πλατείες. Δεν επιτρέπω να χαρακτηρίσουν την πελάτησά μου, μα μη και αποτεώνησα. Απαιτώ λίγη σοβαρότης και λίγη ευπρέπεια. Μα πού βρισκόμαστε? Σας παρακαλώ κύριε Ροδανέ, συνεχίστε πιο ευγενικός αυτή τη φορά. Λοιπόν, εγώ είχα μαλλιά. Σαν τα μαλλιά του κλητήρα, το ακούσαμε αυτό. Προχώρα παρακάτω. Μην το τσικέρι, σας τα βγάζω. Γρήγορα γιατί θα αλλάξω υπόθεση. Έβλεπα λοιπόν πως τα μαλλιά μου άρχισαν να πέφτουν. Όχι πολύ, αλλά τρίχα τρίχα. Δεν λέω πως τα μαλλιά είναι η ζωή του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, κάτι. Τη το λέω τη κυρία Λίτσα και μου λέει: Μαλλιά, να σου δώσω παιδί μου να πάρει τα κεφάλια σου. Αμεσαλό, να δει καλό. Τι να πάρει? Αμεσαλό. Μα τι είναι τούτο? Είναι το φάρμακο, διότι είχε ένα λογό που είπε να μαθεί το φάρμακο Αμεσαλό, διότι κάνει το κεφάλι σου σαν και εκείνο. Ψέματα, διότι κάνει το κεφάλι σου σαν και αυτό. Πόσο κυρία Λίτσα, τη λέω 30 ευρώ. Δίνω 30 ευρώ, πλάκα και βάζω το κεφάλι μου Αμεσαλό. Σε 9 εβδομάδα πάντα μαλάκι. Δεν μου λέτε κύριε. Είστε βέβαιος πως αν δεν βάζει το φάρμακο δεν θα σας έπεσαν τα μαλλιά? Βεβαιότατος. Μα πως είστε τόσο σίγουρος? Είμαι, γιατί το έβαλε ο αδερφός μου. Μαλλιά, μία χέπη. Σε μια εβδομάδα πάντα μαλλιά. Α, έτσι, έτσι πες μας. Το προσέξατε αυτό, κυρία Πρόεδρε. Και του αδερφού του τα μαλλιά πέφτουν. Κληρονομική, οικογενειακή, τριχόπτωση. Μα εδώ είναι ολοφάνελο πως μιλάω για τριχόπτωση. Από τη φύση του κύριου Εστίδη. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτε άλλο. Για ποια οικογενειακή τριχόπτωση μας μιλάτε, κύριε Συνηγορέ? Μπορεί τίποτα άλλο να μην είχαμε. Μαλλιά, δόξα τω Θεώ είχαμε. Πατέρας μου, μαλλιά δύο πύχες. Μάνα μου, κοτσίδες ως τις στέρνες. Θα σας φέρω εγώ φωτογραφίες που θα στείλω να μας βγάλει οικογενειακό σφαλάκι. Θα σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, έναν ολοφάνερο πως πάνε να ρίξουν τα βάρη στην οικογένεια του κύριου Δανού, επειδή ξέρουν πως για την φαλάκρα του πελάτη μου έφταιγε το φάρμακο της κυρίας Λίτσας. Εξάλλου, δεν έχουν και αποδείξεις για αυτά που λένε. Και δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Διότι η οικογένεια του κύριου Δανού είχε τόσες τρίχες, ώστε να δεν ήσυχε σε αυτούς τρίχες. Τι θέλετε να πείτε, τι υπονοείτε? Μπορεί να ήμασταν πολλά τρίχα καραφλή, δηλαδή με 5 τρίχες μετρημένες, αλλά χρησιμοποιώντας μία εβδομάδα Βεσσαλό, δείτε τι θαύμα έγινε. Ναι, θαύμα. Λέτε ψέματα, κυρία μου. Μα πώς μπορείτε να μας προσβάλλετε έτσι? Φυσικά και λέω την αλήθεια. Μα σας παρακαλώ, κυρία μου. Μπορείτε να σταματήσετε να μας μιλάτε για τη χέρια σας και να μου δώσετε εξηγήσεις για τη φαλάκα του πελάτη μου? Μα σας παρακαλώ, σταματήστε. Κατάσταση είναι αυτή. Ορίστε μας. Προσπαθεί να μας δείξει, κυρία Πρόεδρε, η φαινισόμενη τη φαλάκρα μας. Αλλά όπου δεν υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχουν τρίχες.
τίποτε άλλο. Μετρικέ ασχολείστε εσεί. Άλλωστε γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τα μαλλιά σα μόνο σα ενδιαφέρουν και προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε τον κοσμάκι. Μέσα από τι υποβατίε, τα κληρονομικά σα προβλήματα και την αρχοντοήσα. Μα σα παρακαλώ, σταματήστε. Θα σα παρακαλούσα, κυρία Πρόεδρε, να προσέλθει η μάρτυρά μα, κυρία Σούλα τα Σούλα. Είναι Σούλα! Ναι, ναι, επιβεβαιώσω πω το φάρμακο δεν έφυγε σε τίποτα. Παρακαλώ, κυρία Σούλα τα Σούλα. Σούλα τα Σούλα. Καλήμησε, κυρία Πρόεδρε. Εσείς είστε, κυρία Τασούλα. Μάλιστα. Ορκίζεσαι να είπες την αλήθεια και μόνο αυτή. Ορκίζομαι. Πόσο ετών είστε? Τίποτε. Ετών, λέω, πόσο χρονών είστε? Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, αλλά ποτέ δεν ρωτάνε μια γυναίκα την ηλικία της και σύντομα το ξέρατε. Καλά, καλά. Τι έχετε να μας πείτε για την υπόλοιπη? Θα σας πω εκείνη την ημέρα που θυμάμαι σαν ήταν χθες, γιατί εγώ έχω μνήμη ελέφαντα. Πέρσι ακόμα από την όρθια στα μαλλιά μου να περιποιηθώ, το ξέρετε εσείς. Γιατί γίνατε να κάψω και δεν το Μίτσο. Άξιο παιδί και λεβένταρος μέχρι πάνω. Αλλά πήρε ρε παιδί, μία τάπα, τελείως τούπος. 10 κεφάλια της έλεγε παρόλο που αυτή φορά για τα καταπληκτικό 12 παπούτσι. Και αυτή η μύρια της παπαπαπαπα, τρύπα και πιφτέκι. Μου έφερε την εντυλίτσα ένα κούρεμα καταπληκτικό. Μπήκα μέσα και όλα τα βλέμματα πάσαρα πάνω. Ακόμα με συζητάει το σόι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες που μας προσφέρατε. Αλλά σας παρακαλώ, προχωρήστε παρακάτω. Τρύπα και πιφτέκι, είπατε. Έφυλε, ούτε πινόδια τέτοια μύρια. Α, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, σπίτι ίσω. Που λέτε εκεί που μου έφυγε η λίτσα τα μαλλιά. Μπαίνει φορτσέτο μα ο κύριο Αριστίδη. Και με υψηλό τόνο στη φωνή τη λέει. Λίτσα, σώσο με. Θέλω να φάω γιατί μου πέφτει τα μαλλιά. Τι να κάνει και η λίτσα, στο τέλο του έδωσε ένα φάρμακο. Που τη το είχα συστήσει. Το είχε δοκιμάσει η ίδια, αλλά και εγώ. Και κοιτάξτε με όλη, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε το τρέχα, αλλά δεν έρχεται εκεί. Αυτά είναι αποτελέσματα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρία Λίτσα, ορκίζεσαι να είπες την αλήθεια και μόνο αυτή. Ορκίζομαι. Και αν τι πέρα θα μου κάνεις φοράτε. Σας ακούω. Με συγχωρείτε, να σας πω τώρα. Έτσι ακριβώς έγινε όπως τα είπε η Σούλα. Επίσης, πριν φύγει ο κύριος Αριστίδης, του τόνισε κάτω από ποιες συνθήκες θα με το χρησιμοποιήσει. Αφού συμφώνησε, έφυγε. Τώρα ο κύριος Αριστίδης δεν εφάρμοσε αυτό που του είπα. Σαν ξενοκέφαλος γάδαρος που είναι, δικό του πρόβλημα. Εγώ αυτά είχα να πω. Ξενοκέφαλος γάδαρος που είναι, χειροπούρα. Διάφορα φάρμακα για τις τρίχες και είμαι ειδικός φαρμακοποιός.
σπανακοπία στον κεφαλό. Εκτός αυτού, ο κύριος Αριστίδης μας ήταν πελάτης μου από ανέκαθεν και είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τι κεφάλι είχε πριν και τι κεφάλι ήταν η κυρία Ρίτσα. Τι μας λες. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Αριστίδη μας με τα μελαχρινά υγιή και πυκνά, τονίζω πυκνά μαλλιά του. Σωστό Σαμσόν. Και τώρα ο Σαμσόν δεν είσαι γλώπος. Υπολογία είναι αυτή, πρέπει παιδί μου. Γλιστρίδα σε αφαγές. Καλέ, όχι. Μια σαλατούλη με σε δίαιτα. Σας ευχαριστούμε. Μας ικανοποιήσατε. Όπως μπορούμε πολύ εύκολα να περάσουμε, ο πελάτης μου είναι υγιής. Για όλα έφταιγε το μεσαλό. Σανός. Παρακαλώ, εσύ γιος μου να πάρθει απόφαση. Σήκω κι είμαστε ορθιός. Το δικαστήριο αποφάσισε και κατέληξε με ομόφωνη απόφαση σε 20 μέρες φυλάκιση για την κυρία Λίτσα Πάστρα. Λίτσα, κύριε Λίτσα, κάτω από τη μέσα Λίτσα. Όχι, Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να παραστώ σε μια εκδήλωση φιλανθρωπικού
χαρακτήρα. Το έψαχνα και ανακάλυψα τι έγινε. Έφυγε και κατά τα πόδια μου, κυρία Πρόεδρε, με έλου σε κρύε υδρότε. Σήκωσε όλο το σπίτι, κρεβάτια, καναπέδες, πολυθρόνες, ακόμα και το σκουπίδι δεν εκέψε. Εμένα, Εμαλή! Άφαντο το δαχτυλίδι. Λοιπόν, πώς υποψίαστηκατε την υπηρέτριά σας? Τη φώναξα και τη ρώτησα. Πετρούλα, μήπως είχες το δαχτυλίδι? Εγώ, Χριστός και Παναγία. Εσύ το πήρες, της λέω. Εγώ, εσύ. Και τότε την έπιασαν τα κλάματα, ποτάμι τα δάκρυα. Και αν μέσω λιγμών ομολόγησε την κλοπή του δαχτυλιδιού. Σας ευχαριστούμε. Να προσέχετε, κύριος Μισθόκλης Κουρδάρα. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Ονομάζεσαι? Μισθόκλης Κουρδάρας. Οργίζεσαι να είπεις την αλήθεια και μόνο αυτήν? Ορκίζομαι. Ετών? Λιάντα. Για σένα και όχι σε πετρούλα. Γούστα είναι αυτά. Γούστα. Για πες λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη? Εγώ, κύριε Πρόεδρε, την πετρούλα την αγαπούσα. Την αγαπούσα πραγματικά. Ναι, ναι! Μα αγαπούσε! Πραγματικά, ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Αλλά με μπλέξα. Δεν φταίω εγώ, οι φίλοι μου. Με έβγαλαν τα μάτια. Με μπλέξαν τον υπόκοσμο, χαροπεξίες, ζάρια. Και τα ανήσυχα χρήματα και έπρεπε να τα επιστρέψω. Αλλιώς πήγαινε στενή. Καλό μέλετε και έρχεται. Γι' αυτό και εγώ τη ζήτησα να δανειστεί από την κυρία της και όχι να κλέψει. Δεν είναι ανάγκη να κλέψει. Όχι, ποτέ. Εγώ δεν φταίω. Μάλιστα. Καθίστε. Ας προσέχει η μάρτυρας, κυρία Βούλα Χατζηχρίστου. Βούλα Χατζηχρίστου. Παρούσε, κύριε Πρέ. Ονομάζεσαι Βούλα Χατζηχρίστου. Οργίζεσαι να είπεις την αλήθεια και μόνο αυτή. Ναι, με κουμά. Ετών. 25. Τι είναι να μας πεις για την υπόθεση? Διαμαρτύρομαι, κύριε Πρέ. Είναι παράλογο να την κολλήσουν τα τόα κοπέλα που πήγαινε 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 να ζήσει. Είναι παράλογο, λέω, και να την κολλήσουν για τη λεύτα. Δηλαδή μου λέτε ότι δεν έκλωψε. Εδώ, κυρία μου, τα γεγονότα. Μιλώ να πω μόνο. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Την Πετρούλα, την ξέρω από μικρό κορίτσι. Είναι αυτή να τον έχει κλέψει. Είναι το πιο καλό κορίτσι στο σχολείο. Δεν μας λέτε κάτι για την υπόθεση. Καθίστε κάτω. Να δω! Καθίστε. Να προσέλθει συνήγορο, κυρία Μαρία Ρίτσου. Αξιότιμη, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το δικαστήριο. Ο κύριο Μπουρδάρα, υπενισόμενο στο γάμο και την αγάπη του προ την κυρία Τσουράπα, την ανάγκασε με τον τρόπο του να κλέψει το δαχτυλίδι της κυρίας Παλαιολόγου. Κυρία Πρόεδρε, ό,τι έκανε το έκανε με δική της θέληση και ευθύνη. Άλλωστε, δεν είναι και κανένα μικρό κοριτσάκι να παρασύρει τόσο εύκολα. Ησυχάστε, παρακαλώ. Νομίζω ότι θέλατε να πείτε το είπατε πριν, όταν σας αφήθηκε να το λόγο. Συνεχίστε, κύριε Ρίτσο. Κυρία Πρόεδρε, δεν παρασύρονται μόνο τα μικρά παιδιά εξαιτίας της αθωότητάς του, αλλά και οι σόφρονες άνθρωποι όταν ερωτεύονται σφόδρα. Και αυτό έπαθε η κυρία Τσουράπα. Όπως ομολόγησε η ίδια, ήταν θύμα του ανύπαρκτου έρωτα του κύριου Μπουρδάρα, που τη χρησιμοποίησε ως μέσο για να γλιτώσει τη φυλάκιση. Αρχικά τη ζητούσε φαγητό. Τι που τη σκεφτεράκια, τι που τη ψαράκια. Ύστερα τη ζητούσε κάποια χρήματα. Τι που τη δεκάρια, τι που τη κοζάκια. Στη συνέχεια άρχισε να τη ζητά όλο και περισσότερα χρήματα. Τι που τη πεντάκια, τι που τη εκατοστάρια. Μέχρι να φτάσαμε να μου ζητά όλο μου το μισθό! Έτσι από τον έβαλα! Όπως καταλάβατε, κυρία Πρόεδρε, η κυρία Σκράβα, πιστεύοντας υποσχέσεις του κ. Κουρδάρα περί αγάπη, έγινε αντίθετη με εκμετάλλευσή σου. Τη χρησιμοποίησε με τον χειρότερο τρόπο, αναγκάζοντας την να κλέψει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρίτσου. Ας προσέλθει και η δικηγόρος της ποινήτριας, κυρία Νόρα Δελή. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σε βάσο δικαστήριο. Η κυρία Παλαιολόγου δεν ήξερε τίποτα περί κυρίου Μπουρδάρα και έρωτη του υπερτικού του προσωπικού. Διότι αν ήξερε, σίγουρα με πολύ προθυμία θα βοηθούσε τον νεαρό ζευγάρι. Φυσικά και θα την βοηθούσε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω βοηθήσει με φιλανθρωπίε μου τόσο φτωχά παιδάκια. Την υπηρετρία μου που την ήξερα δεν θα την βοηθούσε. Ακριβώ, κυρία Πρόεδρε, έτσι έχουν τα πράγματα. Όμω θα την κυρία Τσουράπα να ζητήσει βοήθεια από την κυρία Παλαιολόγου. Επέλεξε να κλέψει το υπερπολίτημο και το ίδιο υπερπολίτημο το δαχτυλίδι. Διότι, όπως η κυρία Παλαιολόγου επισήμανε, το συγκεκριμένο δαχτυλίδι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ιστορικό. Εξαιτίας της ανυπολόγησης, της οικονομικής και συναισθηματικής αξίας για την ίδια και την οικογένειά της. Σύμφωνα με όσο αναφέρθηκαν παραπάνω, μιλάω από τη μείωση ύψους 20.000 ευρώ. Εξαιτίας της κλοπής κοσμήματος, τεράστιας οικονομικής και συναισθηματικής αξίας για την ίδια και την οικογένειά της. Εξαιτίας όσων αφήκαμε. Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας την αρχή που
Το δικαστήριο αποφάσισε και κατέληξε πως η κυρία Τζουράπα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ. Ιστορία.
14 μέχρι που συνάντησα αυτό εδώ το ζώο. Τι λέμε όλοι, είπα καλά! Τίνος, ησυχία! Να λοιπόν οι χαρακτηρισμοί! Χαρακτηρισμοί! Αλλιώς, στείλατε τους δύο φυλακή! Φυλακή! Άρχισε να με ενοχλεί ο ανέσχυτος! Ο παλιάνθρωπος! Που νόμιζε ότι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες! Πως μπορεί να φέρεται στην κάθε μία όπως του αρέσει! Ο Ανεδής! Ο Θρασής! Το γουρούνι! Που του πέρασε η ιδέα πως το μεθάπωνε η κούρσα, τα ρούχα του και τα γυαλιά του! Εγώ, κυρία Πρόεδρε, είμαι ηθικό κορίτσι! Δεν τα σηκώνω αυτά! Πού ζούμε! Δεν μπορούμε να πάμε ίσχυ στον δρόμο μας και έρχεται ο κάθε πλάκας πλάκα μη! Ο πανίπλακας! Ψηφίσετε! Δεν μπορώ, κυρία Πρόεδρε, έχω κρεμιστεί πολύ! Ο ηλίθιος που νόμιζε ότι θα με πάει βόλτα με την κούρσα του. Ο πανίπλακας! Μα σιωπή! Το κάθαρμα! Να προσέχει η μάνη της κυρία Μαρίνα Νικολάου. Νικολάου! Μαρίνα Νικολάου. Παρούσα! Ορκίζεσαι να είπεις την αλήθεια και μόνο αυτή. Αυτή! Ορκίζομαι! Πείτε μας τι χαρίζετε. Νομίζω εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα σας πω όλη την αλήθεια. Με τη φιλενάδα μου που εδώ, είπαμε να πάμε κι εμείς μια βόλτα. Σαν ωραίες κοπέλες που είμαστε άλλωστε. Και να, τι μας έτυχε. Περίμενα κι εγώ που λέτε τη φιλενάδα μου. Πουθενά η φιλενάδα μου. Κάποια στιγμή ακούω ουρλιαχτά και φωνές και βγαίνουν εδώ τι γίνεται. Ο κύριος από εδώ, εκτός ότι την ενοχλούσε και την έβριζε. Ναι, καλά ακούσατε, την έβριζε, θέλει να βγει και από πάνω τώρα. Και ρωτώ, κυρία Πρόεδρε, ναι και δεν είχε φιλενάδα που τον πλάκωσε στο ξύλο. Τι να σας λέω, κυρία Πρόεδρε, και τρελή την είπε, και χαζή την είπε, και άλλα τη είπε, αλλά δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο του. Γιατί όταν αναφέρεται και με το δίκιο της παίρνουμε που νομίζεις πως επειδή είσαι ωραίος τις έχεις όλες. Λοιπόν, έχω να σου πω πως η φιλενάδα μου δεν είναι για τα μούτρα σου. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, και πιστεύω πως μετά από τη δική μου ομιλία έχετε βάλει τα σωστά συμπεράσματα για το τι καθοκή είναι. Σας ευχαριστούμε. Ας προσέλθει τώρα η συνήγορα συμπεράσπισης, Έλενα Χαραλαμπούλου. Χαραλαμπούλου! Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σε μας το δικαστήριο. Ο πελάτης μου είναι πλούσιος και ωραίος. Ένσταση! Ωραίος! Όλοι βλέπουμε πόσο ωραίος είναι. Συνεχίστε κυρία συνήγορε, παρακαλώ μην ξαναδιακόψετε. Ο πελάτης μου δεν διατρέψε κανένα έγκλημα. Μια βόλτα με την κούρσα του πρότεινε στη νεαρά από εδώ και έπαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Βλέπετε, κυρία Πρόεδρε, τα κουρελιασμένα ρούχα και τους μόλοπες στα μάτια του. Ακόμα και τραύμα στο κεφάλι του προκάλεσε η κυρία με την τσάντα της. Τι στο κάνω για την τσάντα μέσα. Ό,τι έχει και με την ίδια τσάντα. Κραγιόν, κρεμμυλιόν, πούδρα, εννοείται άσμα. Τι πράγματα είναι αυτά! Αυτά! Δεν μας ενδιαφέρει τι περιείχε η τσάντα σας! Συνεχίστε, κυρία συνήγορε. Συνήγορε! Όπως σας έλεγα λοιπόν, πού να φανταστεί ότι το ευαίσθητο αυτό πλάσμα με την αγγελική μορφή έγινε μέσα τέτοια θεομηνία. Ομολόγω μου, δεν οφείλησα την νεαρά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην προλαβαίνουμε να μετρήσουμε τα χαστούκια που τρώγαμε. Οι δεύτερες που ακούσαμε, μόνο στη λαβαναγορά ακούγονται. Του άξιζε, κυρία Πρόεδρε, με είχε φέρει στα άρια μου! Άντε πάλι! Πολύ! Σας έχω πει χίλιες φορές να μην πετάγεστε! Κατάλληστε! Συνεχίστε, παρακαλώ. Σφάλαμε. Αλλά το σφάλμα μας δεν ήταν τέτοιο ώστε να βρεθούμε κατηγορούμενοι. Γι' αυτό θα θέλαμε, αφού ζητήσουμε συγγνώμη από την αρά που εδώ κλείσατε. Κατάντησα εγώ, μέσα από την τελή σαλόνια, να βρίσκομαι στα δικαστήρια και να ζητάω συγγνώμη από μία... Ας κρατήσουμε την επίπεδο που έχει ήδη ρίξει, κυρία. Κύριε, μην κύριε Κεφάλα. Κεφάλα! Αφήστε τη συνήγορα σας να ολοκληρώσει. Ολοκληρώσει! Λεμός, κυρία Πρόεδρε. My name is Λεμός. Μη είναι Λεμός. Λεπτομέρειες, λεπτομέρειες το όνομά μου. Για ρωτήστε στην πιάτσα. Τι είναι, τι Λεμός.
Ω Χριστέ μου. Συνεχίστε, κυρία Χαραλαμπούλη, γιατί με αυτά που ακούμε. Θα μας πέσουν τα αυτιά. Θα σας παρακαλέσουμε να δείξετε πίγια και να μας αφώσετε. Στο κάτω-κάτω είναι απλό που λέει. Θα μου κατάτσε σε ξυλοδαρμός με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του κυρίου Λεμού. Έτσι κι αλλιώς το φλερ δίνει νόημα στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Συνήγορε. Απροσέλθει τώρα η κυρία Κατερίνα Παλαιολόγου. Παλαιολόγου! Αξιόλη μου, κυρία Πρόεδρε, σεβαστό δικαστήριο. Θα ήθελα να διευκρινίσω πως δεν ήταν ένα αυτό φλερ από τη μεριά του κυρίου Λεμού, αλλά ένα είδος παρενόχλησης προς την πελάτησά μου. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Οι γυναίκες πλέον έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες και αυτά προστατεύονται από τον νόμο. Δεν μπορεί να έχετε το κάθε ψώνιο. Άλλη από εδώ. Την ελεύθερη όλο εδώ μέσα. Πού έβρισα. Όλοι στο άλλο τράγω. Συνεχίστε, κυρία Κατερίνα Παλαιολόγου. Παλαιολόγου, κοιτάξτε το επίπεδο αυτού του κυρίου που συνεχώς διακόπτει. Είναι δυνατόν να πιστεύετε πως δεν παρενόχλησε την πελάτησά μου. Συνεχίζω το λόγο μου λέγοντας πως οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν όταν νιώθουν πως δέχονται επίθεση. Έχουν γίνει εκατομμύρια αγώνες για τα δικαιώματά τους. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Λεμός και ο κάθε κύριος Λεμός και να τα γκρεμίσει όλα. Θα πρέπει να εξαλειφθούν τέτοιες συμπεριφορές σαν του λόγου κυρίου που καταπατούν και προσβάλλουν τα δικαιώματά μας. Η γυναίκα δεν είναι αντικείμενο έκθεσης για να δέχεται τα σχόλια του κάθε περαστικού. Αλλά είναι προσωπικότητα αυτόνομη, σεβαστή. Και αυτό θα πρέπει να είναι στη συνείδηση του καθενός. Αυτά είχα να δηλώσω, κυρία Πρόεδρε. Τώρα η κρίση είναι δική σας. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ λίγη ησυχία από την απαρτή απόφαση. Πάμε σε το ποσό που θα καταβάλει ο κύριος Λεμός στην κυρία Κυριακού είναι 12.000 ευρώ εξαιτίας παρενόχλησης σε βάρος. Χάλια, κοιτάξτε, χάλια! Μήπως έχει κανένα νούμερο 37, γιατί αυτά με κάνουν! Άστρα μη πάλι με μαλώνεται ο τραγούδο τη νύχτα. Στο εδόλιο καθόταν ο γαμπρός. Μουστάκι, χωρίστρα, κεφάλι αριστερό. Μάγκες με τα όλα. Υποσυρωνικό, κυλίσεις αργές. Από την άλλη πλευρά, η πεθερά και η νύχρη. Πεθερά, δυναμική. Κρυπτινιά, όσο το πάει. Εμφάνιση, πολιτική. Δεν φοβάται και δεν κάνει πίσω για κανέναν λόγο. Νύφη, θύμα, φαίνεται από χιλιόμετρα. Ύφος φοβισμένο, φωνή τρεμάμενη. Υπόθεση. Γαμπρός, θέλει πεθερά και νύφη. Άλλοι το πιστεύουν και άλλοι όχι. Η υπόθεση αυτή λοιπόν φτάνει στο δικαστήριο και... Άρχεται η συνεδρίαση. Ας προσέλθει η νικητή σου αφού σου φαγκάλιζε. Παρούσα τσιρά, Πρόεδρε. Ονομάζεσαι Φοφός Φαγκάλιζου. Ετών 62. Ορκίζεσαι να είσαι στην αλήθεια και μόνο αυτή. Ορκίζω. Πείτε μας τι συνέβη. Λοιπόν, τσιρά, Πρόεδρε. Τσίτα και έτοιμα μετά το γάμο. Του λέω εγώ το αρχιτεπερχάνα του γαμπρού. Σου δεν μου λες του λόγου. Εσύ δουλειά δεν έχει να κάνει, ρωτώ. Όχι, μου λέει το χαϊβάν. Σε αντιμότσουμε του που εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε καλά του. Εμεί σα ταΐζουμε. Εμεί γιατί παντρεύτηκα τσιρά φοφό μου. Θέλω να σε ταΐζω εγώ. Και εσύ με την προκομμένη σου να κάθεσαι. Όχι, και όχι μόνο. Τον εβλέπω όλη την ημέρα. Να κάθεται αλλά αυτό τσάμπε στο βελέπ του. Αλλά τσι το βράδυ πάει στην ταβέρα να φάει με τους φίλους. Έμψε να το ταΐσουμε, έμψε να κοιτάξει ακόμα από εδώ πέρα. Και στο τέλος, έφτασε.
έφτασε να απλώσει τη θησέρα του σε μένα. Δεν σεβάσει ούτε την ηλίτσια, ούτε όσο που προσέφερε. Βάλαμε τον νου σου τσιραπρόεδρο. Αν τον άφηνε λίγο ακόμα να κάτσει, τι θα έκανε, αυτού σου παραμοφάει. Τι κάνει εκεί, άντε μωρέ, δεν μίλησε ακόμη. Πάψε, και εσύ δεν τρέπεσαι. Πού νομίζεις ότι βρίσκει σε κυρά μου στο σπίτι σου. Παρτών, τσιραπρόεδρε, για πρόσκη κι εσύ. Τι ακούσα εγώ, δεν σε την έφτιαξα εγώ κάνει. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούσα να σου πω μια κουβέντα. Λέω ότι άνθρωπος όλα είναι πεθαρά μου. Να στείλει μέσα στο δικαστήριο. Τι γελάς, μωρέ, σου μιλάω. Είμαι στο δικαστήριο. Πάμε με τον νου σου κάνει το λοιπόν όσο σπίτι. Δεν έκανα μέρες νόματος να σου λέω τι γίνεται να μου φάει. Στο μάτι του αγγλιά σου και πήγαινε στη δουλειά σου, αγγλιά. Τώρα που σε πρέπει να τα... Τώρα πώς έπρεπε να τα ζουν μέρα. Δύο γυναίκες, νάτες, όχι εκείνη και με το μαύρο. Και ο γέρος τρεις. Και ο σκύλος τέσσερις. Ο γαϊδούρι πέντε. Και δύο γάτες. Εφτά. Τέλος. Φτάνει, φτάνει. Μαμά πια. Ας προσέξει τώρα η νύφη μαντάλα στο φαγκάκι. Ονομάζεσαι. Μαντάλα στο φαγκάκι. Εντό. Τελεπέντε. Ορκίζεις να έχεις την αλήθεια και μόνο αυτή. Ορκίζομαι. Για πείτε μας, όσοι ισχυριστικοί μητέρα σας ισχύουν. Μάλιστα, έτσι είναι. Όντως με έδαινε. Α, σας έδαινε. Ναι, μην φανταστείτε και πολύ. Λίγο τα μαλλιά μου τράβαγε. Καμιά σφαλιάρα. Σφαλιάρα είπατε. Ναι, να, το πιο σκυρό που μου έκανε είναι να μου ρίξει να βάζω στο κεφάλι. Επειδή τα φαγητά ήταν λίγο ανάλατα. Έχει να βάζω στο κεφάλι. Ναι, αλλά δεν τα λέμε τα ανάλατα. Δηλαδή, εσείς το συγχωρείτε. Εντάξει, όπως σας είπα, ήταν λίγο να το φαγητό. Αλλά εντάξει. Έτρεχε και τη μητέρα σας. Τη μητέρα... Τι είπα μας ακόμη, μετά πήγε ως ο κουζουλός. Πες τα όλα. Όμως, μα πείτε μας την έδιρε. Μη φαντάζεστε. Μόνο μια σφαλιάρα της έδειξε. Την πόνεσε βέβαια, αλλά όχι τόσο. Τι την πόνεσε λίγο και πολύ, κυρία μου. Αλλά μάλιστα, ο έρωτας κάνει τις σφαλιάρες ανώδυνες. Ας προσέχει τώρα ο κατηγορούμενος, κύριος Μίτσος Φρίκης. Παρόν. Ονομάζεσαι. Μίτσος Φρίκης. Ετών. 37. Ορκίζεσαι να είπεις την αλήθεια και μόνο αυτή. Ορκίζομαι. Πείτε μας τι συνέβη. Παρτώ κύριε Άμπρο. Ας είσαι το μούρα δυνατή. Τι εννοείτε. Κάτι δεν σας είπα ακόμη. Ακούστε πώς έχει η κατάσταση. Παγκοραμένη που ήταν να μου δώσει να πάμε δεν ήθελε. Μόλι την ώρα τη λίγη ολί. Εγώ είμαι ολόκληρος μπίζεσμα. Γελάτε ρε, ολόκληρος είμαι ο μισός. Θα κάνω να πίνε για να κάνω δημόσιες. Επειδή ετοιμάζω να είναι επιχείρηση. Δεν τους όπαθει βέβαια, να τους κάνω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τη γυναίκα σας και την πεθερά σας. Λέει, μωρέ, λεφτά σε κατάσταση προχώρητο. Για να κάνεις και να τραβήσεις λίγο τα τη γυναίκα του. Στην πεθερά μου νόμιζε, μια σφαλιά τράβησα, γιατί με είχε ρίξει να βρω δουλειά. Αλλά το δες, εγώ βρήκα δουλειά. Αυτή η επιχείρηση που σου έλεγα, που δεν την είχα πει, τώρα στην είπα. Μας ευχαριστούμε, μας υποχρεώσατε. Ας προσέλθει τώρα η γείτονα σύμβαρο της Μαρία Λαυροπούλου. Μαρία Λαυροπούλου.
η παπαγιά να σου πέσει στο φουστάκι. Εγώ ξέρετε μένω στην πλανό σπίτι. Άκου από δίπλα βρίσκω φωνές και κακό. Ο Χριστός και η Παναγία, τι το δω έτσι να σκέφτομαι. Βγαίνω στο παράθυρο να δω και τι να δω. Ο Μίτσος έδαινε τη Μαγδάλα με μια ζώνη και από πίσω η κυρία Φουκώνα τον κυνηγά με ένα φαράσι για να αφήσει την κόρη της. Ώσπου αυτός άρχισε να χτυπά και τις δύο. Θεός φυλάξει, Παναγία μου, τι έσχυνα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Ψεύτρα είναι αυτή, θα έχει ξενία και ψέματα. Ευρώ και φυσικά διαζύγιο.
Λεφτά είναι που παντρεύτηκα, άμμο. Είχε πεθαρά, παιδιά. Είχε πληρώσει ένα πάγκι για ζύγιο. Με φάγανε, δεν μπορώ άλλο. Τι άλλο, κάτω. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Ας προσέλθει τώρα η συνήγορος του κατηγορουμένου, Μαρία Φωτεινού. Οι ευθύνες που καταλογίζουν οι δύο κυρίες, η κυρία συνήγορος, στο πελάτη μου, είναι πολύ περισσότερες από τις πραγματικές. Δεν συμφωνώ με την άσκηση βίας, αλλά οι δύο κυρίες είχαν εξωθήσει στα άκρα τον κύριο Φρίκ. Άνθρωπος είναι και αυτός και στο κάτω-κάτω δεν της μάβησε και στο ξύλο. Άλλωστε, μήπως βλέπετε εμφανίσιμα υποποίησης που να επιβεβαιώνουν τις υπερβολές των δύο κυριών. Από τη μεριά μας λοιπόν δεν θεωρούμε αποκλειστικά υπεύθυνο τον κύριο Φρίκη, αλλά θεωρούμε εξίσου υπεύθυνη και την πεθερά του. Άλλωστε πολλές φορές οι πεθερές είναι υπεύθυνες για τον κολυφό πολλών του παιδιών. Ο πελάτης μου δεν επιθυμεί το διαζύγιο και θέλει να πάρει τη γυναίκα του και να ζήσουν μόνοι τους. Το δε πρόστιμο που ζητάει συνάδελφος από εδώ είναι αρκετά υπερβολικό. Ας μην ξεχνάμε πως η βία δεν είναι μόνο η σωματική αλλά και η ψυχολογική. Σας ευχαριστούμε κύριε συνήγορε. Παρακαλώ λίγη ψυχία μου τα παρτία μου. Μα πες που κατάλαβα τις τροπίες που βολέας με τέτοιες παντών.
Τι εννοεί δυστροπία? Να, όταν βγαίνα εγώ και έπρεπε να φοβερέ τα λόγια, τώρα βγαίνε δίκα. Βέβαια τα λόγια του. Ανακάτω τα χειρόγραφα, παίρνετε τις σελίδες, φτάνουν και όταν ΑΑΑΣ! Ώσπου να βγάλει το μαντήλι, αναγκαζόμουν εγώ να το σχεδιάσω διάφορα λόγια, ώσπου να σκουπίσει τη μύτη του βόλτα. Προσπαθούσα να βλέψει, κύριε πρόεδρε! Έρθω, κύριε πρόεδρε! Κυρίες, συνήγορες, σας παρακαλώ να εμείστε. Θα έρθει η σειρά σας και τότε θα εκπράσετε. Συνεχίστε. Γιατί ο κόσμος ζητούσε σ' όλη και καλά να επαναληφθεί η σκηνή του Βασιλείου.
ταιριάζει απόλυτα, κύριε Μάρτης. Να προσέλθει ο πρωταγωνιστής, ο βολέας, Ιωάννης Γεκουμάκης. Δεν έκανα τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Έσες, κύριε Πρόεδρε, μην την ψεύδετε. Παρακαλώ, ρε μία. Κι όμως, φυσικά όμως, θα μάθεις να υποβάλεις αλλάγες σου. Δεν το έκανε προθέσεως. Αλλά... είχα συνέχεια μου και στα μάτια τους μπήκα. Και σας έφτιαξε την ώρα που πριν υποβάλλετε τα λόγια σου, κύριε Παπαριστοφυλόπουλο, κύριε Γιακουμάκη. Γιατί θα του πείτε εσείς, πότε επιτρέπετε να έχει πήγα και πλέον. Παρακαλώ, ευχαριστώ, έχω την υπομονή μου. Κύριε Γιακουμάκη. Εκτός αυτού, το τράβησες κάτω και όταν έφυγε κάτω, άρχισες κι εσύ να του ρίξεις μπουνιές. Και μάλιστα, όταν κατέστησε στο πελάτη μου μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αν είχε άλλο δικό του πελάτη την επικίνδυνη, του δικού μου την! Σας παρακαλώ, επιτέλους, για πείτε μου εσύ, κύριε Γιακουμάκη. Έπρεπε να αμυνθώ, μου φταίθηκε πρώτος. Με πλήγο σπαλίσω να αναπτύξω. Εμένα λίγο να αναπτύξω. Εμένα λίγο να αναπτύξω. Εμένα λίγο να περιμένατε να κάτσω με τα χέρια στα βρουνά να μην κάνει το μυαλό σου. Αρέ, αρέ, φτιάχτε μου. Άρα, φτιάχτε μου, όλα εδώ! Μάλιστα. Καλείτε ο μαθητής Βρασίδας Προκοπίου. Βρασίδας Thank you.
οποίος μπορώ να σου πω ότι ήταν η κατάσταση του πολύ σοβαρά, ο οποίος από που τον κατάστρεψε. Πολύ σοβαρά η κατάσταση και έπρεπε να είσαι στο νοσοκομείο. Αλλά ο Γιαννάκης δεν μετέφερε τα λόγια, ας πούμε, να ας κάνουμε. Μάλιστα. Αλήθεια, ε. Αλήθεια. Αλήθεια. Ρε άνθρωπε μου, εδώ πέρα που μου φτάσει νομίζω σε κοριζεύω. Ότι, πού μας είναι αυτό, ρε. Μάλιστα, καλά, καθίστε. Άσε, ρε φίλε, τελειώσα. Είχε πρόβλημα. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με ξεχάλα. Εγώ είμαι γνωστός, αλλά σημαίνει σου λέω. Μην είμαι ελέφαντα, είσαι ακούσει. Έτσι. Σε όργανο, τελειώσουμε. Τώρα λέγε. Δεν έχουμε όλο το χρόνο μέσα. Κάσε, φίλε, δύο λεπτά. Το ρολόι. Εγώ είμαι γνωστός σε όλη την αγγλικό σύλλογο για τις απαταιρετικίες μου. Ρε! Γεια ρε! Καθίστε. Α, εκεί είπε. Πού καλή που είναι. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, σεβαστό δικαστήριο. Βλέπετε και μόνοι σας τους μόνομες και τα χαρισμένα μάτια του πελάτη. Προφανώς έχει ασκηθεί πάνω του βία από τον κύριο Παπαχριστοφυλόπουλο και το έγκλημά του ήταν η ερωτική του εξομολόγηση στην Τουρκία Καραπάνου. Η οποία, όπως προείπα, τέλειωσε αμετός, περιγελώντας τα γνωτοστήματα, ραγίζοντάς του την καρδιά. Επειδή προτίμησε τον Κύριο που ο Θεός να τον κάνει δηλαδή. Σας παρακαλώ. Έχω ανθρωπέου μας έσκασε. Έχω σκασέ. Έχω μπουμπού. Έχω εγώ να έρθω αυτά. Αγορά της ημέρας εκείνης. Ζητούμε λοιπόν, βάσει του νόμου 1256 κάθετος 2011, αποζημίωση του 20.000 ευρώ εξαιτίας επικίνδυνης σωματικής πλάβης και τέτοιας. Παίρνω με σε μια σχετική 200. Θα σας κάνω και μόλτα, τι μούλτι. Σας ευχαριστούμε. Κυρίες, κύριε πρόεδρε, προσκούπητε κάτι. Κυρία Μποζό, να ξέρεις, κυρία Αλήσια, το ξέρεις, τι κουκλά έχεις σήμερα. Αυτό πρέπει να το βάλω στην κίδερη. Καθίστε κάτω. Καλύτερη, είσαι γρήγορα στο δικαιωμένο. Θα τρεμιστούμε εύκολα. Θα μετάξω. Φαίνεται πως ο κύριος Γιακουμάκης είχε μπλεχτεί κύρωση, αφού έφυγε και φτανιζόταν, όπως υποστηρίζει η κυρία συνάδελφος, τις ώρες που πρόκειται να υποβάλει τα λόγια του σχεδίου στον πελάτη μου. Ο κύριος Παπαχριστοφυλόπουλος κουβαλά μια μεγάλη θεατρική καριέρα. Σιροπάκι για το πίτι. Το μου κόψει όλοι. Άρη σιροπάκι για το πίτι. Και το ποστάει καλή όλοι. Άρη την κατασκευτικά. Να μας δανείζει κύριε Γιακουμάκης, ο οποίος τόσο πολύ διαπιστώ. Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Παρά μια μεγάλη θετική καριέρα, φαντάζομαι γνωρίζετε άλλωστε. Και μια αξιότιμη πορεία στον χώρο. Οι λεκτές και στρατές του, ανεπανόρθωτα, χάρη στον κύριο Γιακουμάκη, ο οποίος φέρθηκε τουλάχιστον με ανεύθυνο και πεταριώδη τρόπο. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ο κύριος Παπαχριστοφυλόπουλος, αφού πέρασε αρκετή ώρα έτον της αμηχανίας, μην ξέροντας πώς να ενεργήσει μπροστά στο φιλοθεά μου κοινό, έχασε την υπομονή του, όρμησε στο υποβολείο και έδινε τον υποβολέα, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την άσχημη κατάστασή του. Η δική μας την πλευρά, κρίνει πως είναι υπεύθυνος ο κύριος Γιακουμάκης για τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του. Πάντως, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Όμως, κατά
Κεντρούζε, τι συνεργάζεται. Άμα δεν μου δώσουν 20.000 και να πάρω με σεντήρ, θα σου πάω στο κουτί. Παραλαμβάνω. Α, το μου μικρούλι. Thank you.